Λοιπόν, ας πάμε στην κουζίνα μας, γιατί έχουν μυρίσει εδώ πέρα παραλία. Σε πιο νόστιμη πλευρά του πλατό. Εγώ σήμερα θέλω να κάνω λίγο πιο νόστιμη τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπου, γιατί το είδα τον πίεζα τον άνθρωπο. Αλλά εντάξει, το κατανοώ, εννοείται όλη τη δουλειά μας κάνουμε. Λοιπόν, σήμερα όμως εγώ θέλω να σας νοστιμεύσω τη ζωή με μια απλή συνταγή, πεντανόστιμη. Πρασόπιτα χωρίς φύλλο. Είναι γλυκισμά, πραγματικά είναι λουκουμάκι στο οικονομική στόμα. Έτσι. Και είναι και κάτω από 10 ευρώ. Χωρίς εμένα δηλαδή. Τι, γιατί με σένα κρυβαίνει. Χωρίς φύλλο. Λοιπόν, λοιπόν, η συνταγή μας είναι για τουλάχιστον μια οικογένεια. Με 8-8,5 ευρώ έχουμε κάτι στο σπίτι μας, το οποίο μας χορταίνει, μας νοστιμεύει. Είναι πάρα πολύ απλή να τη φτιάξετε. Νομίζω ότι θα χρειαστώ 3 λεπτά να σας τη δείξω. Δηλαδή, πραγματικά είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Λοιπόν, έχουμε βάλει μια κατσαρόλα να κάψει πάρα πολύ καλά. Με λίγο λαδάκι και μπαίνει μέσα το πράσο μας. Στην ουσία, τι θα κάνουμε, σοτάρουμε όλα τα λαχανικά μας να βγάλουν τη γλύκα τους και μετά συνεχίζουμε τη συνταγή μας. Κρεμμύδι μέσα, ξέρω, και τώρα απλά να κατέβουμε για περίπου 4 με 5 λεπτά να βγάλουν τα ζάχαρά τους όλα τα γαλλικά. Λαχανικά μας. Πώς? Γαλλικά, ξέρεις. Je m'appelle, je suis de food. C'est magnifique. Λοιπόν, πράσο, κρεμμύδι. Κοιτάξτε εδώ μετά από 6 λεπτά πώς θα γίνει. Το αφήνουμε σε δυνατή φωτιά να καραμελώσει πολύ ωραία και το πράσο μας και το κρεμμύδι μας και μετά από 6 λεπτά έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε. Φανταστικό, φανταστικό. Και τώρα, μετά από 5-6 λεπτά που έχει βγάλει τα ζάχαρά του και το κρεμμυδάκι μας και το πράσο, μπαίνει μέσα όλη η πιπεριά η κόκκινη. Μπορείτε να βάλετε, εννοείται, πιπεριά φλωρίνης αν έχετε στο σπίτι σας. Αν έχετε πράσινη, και πράσινη πάει υπέροχα. Καρότο, το οποίο το έχουμε τρίψει στο χοντρό μέρος του τρίφτη. Μπορείτε να το ψιλοκόψετε απλά για ευκολία. Το τρίβω στο χοντρό του τρίφτη, γιατί έχουμε όλοι ένα τρίφτη στο σπίτι. Και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Σας μιλάω ειλικρινά, είναι φανταστική συνταγή. Είναι πανεύκολη. Πεντανόστιμη, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Και νομίζω δεν έχουμε φάει και πάρα πολύ. Στην ουσία είναι μια μπατζίνα με πράσο, έτσι, το έχετε καταλάβει. Άρα, έχουμε κάνει μια μπατζίνα χωρίς φύλλο για να έχουμε τη γλύκα του πράσου. Δηλαδή, είναι πιο ιδιαίτερο υλικό το πράσο, πέρα από το κολοκύθι που το αγαπάμε όλοι. Και γι' αυτό σας λέω μία δοκιμή θα σας πείσει. Θα γίνει η αγαπημένη σας πίτα. Λοιπόν, αφήνουμε τα λαχανικά να μαραθούν και πάμε να κάνουμε τη δεύτερη διαδικασία. Είναι δύο βήματα όλη η συνταγή μας. Μία κατσαρόλα και ένα μπολ. That's it. Πάει μέσα το γιαουρτάκι μας. Το γιαούρτι θα μας δώσει και την υφή και βοηθάει στο να γίνει τραγανή πίτα μας. Άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό το βήμα αυτό. Λίγο γιαούρτι. Εδώ, ένα αυγουλάκι. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα, σας μιλάω ειλικρινά. Σε ένα μπολάκι θα γίνουν όλα. Ένα αυγό μέσα σώμα. Έπεσε. Γαλατάκι, εδώ μέσα γάλα. Και έχουμε τώρα τριμμένη γραβιέρα. Μπορεί να βάλετε ό,τι τυρί έχετε τριμμένο στο ψυγείο σας, δεν παίζει κανένα ρόλο. Απλά θέλουμε να έχει λίγο την αλμύρα για να μας δώσει χαρακτήρα στην πίτα μας. Πιπέρι καλό. Εδώ. Και αλάτι. Α, βάζεις και αλάτι. Λίγο αλάτι, ναι, γιατί θα βάλουμε και φέτα, έχουμε και γραβιέρα, τόσο όσο. Λοιπόν, και τώρα. Φετούλα μέσα, γαντάκι και σπάμε φέτα. Όλα τα τυριά που σας λέω μπορείτε να βάλετε εσείς πραγματικά ό,τι έχετε στο ψυγείο σας.